σε πρώτες σύρες και πορέματα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ανεπιχείρηση. Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστου εργαλείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών μπορεί να εξασφαλίζει μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη δέσμευση πολύτιμης ρευστότητας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της. Προσέξτε, δεν απορροφά ρευστότητα ούτε από την επιχείρηση ούτε από το τραπεζικό σύστημα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις να αρχίσετε να εξοικειώνεστε με αυτό, με το πιστωτικό εργαλείο που λέγεται κινητική επιστολή, διότι εάν για να ενισχύσετε τη ρευστότητα της επιχειρήσεως σας χρειάζεστε 100 μονάδες κεφαλαίου κινήσεως, αυτές τις τράπεζες έχουν 8-9% κόστος. Εάν αυτές τις υποκαταστήσετε τις ανάγκες με μια κινητική επιστολή, το κόστος ανέρχεται στο πολύ σε 1,2%. Η διαφορά δηλαδή είναι τεράστια. Απλά εσείς πρέπει να πάτε να ζητήσετε εγκυητική επιστολή αντί για κεφάλαιο κινήσεως από τις τράπεζες. Θα κάνω μια πολύ συνοπτική αναφορά ελλείψη χρόνου στο ενάλιο ταμείο που αφορά στην εγγύηση δανείων και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΛΙΑ, ΕΠΑΛ, και η λειτουργία είναι συμβατή με τη διαχείριση της ροής των ετοιμάτων στο ΕΠΑΛ. Και θα πω και δύο λόγια για το Ταμείο Εξοικονομού Κατοίκων που το ξέρετε όλοι για τις τηλεοράσεις και τις διαφημίσεις, το οποίο χωρίς να απευθύνεται άμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της παροχής άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, στηρίζει έμεσα την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των πάσης φύσεως προμηθευτών και εργολάβων των έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα αυτό. Το Ταμείο αυτό χρηματοδοτείται από το ΙΠΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και η εταιρεία σαν διαχειριστής περιορίζεται στο ρόλο του εισηγητή για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Με φόβο μήπως σας κούρασα και με την προσδοκία της γρήγορης απορρόφησης των κονδυλίων αυτών που όλοι ευχόμαστε, εύχομαι σε όλους σας καλές δουλειές και θέτω στη διάθεση όλων σας οποιαδήποτε ερώτηση χρειαστεί να κάνετε, να μπορέσω να σας βοηθήσω αργότερα μετά το συνομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεοσλούχο. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πέτανταβούλη, που είναι μαζί μας, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ρολάκη Παπαφωτίου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Λάκο Κουμπούκλη και τον συνάδελφο πρόεδρο του Κρατήριου της Αρκαδίας, τον κύριο Κουντρούκη. Και να συνεχίσουμε με την κυρία Πετροπούλου τη Μάρτα, που είναι Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ. Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Υπήρου και Ιωνίων Νήσεων είναι ένας από τους 7 εκτέλους του ΕΒΠΑΕΜ. Με γεωγραφική κάλυψη τις 4 περιφέρειες που μπορεί ανέφερα, 4 περιφέρειες και τα μέλη μεταξύ άλλων τα 16 εκμελητήρια. Είμαστε και περήφανοι γι' αυτό. Ο φορέας ιδρύθηκε το 1996, διαχειρίστηκε δράση του Β' Κουμψού και συνέχεια ανέλαβε προγράμματα του τρίτου πακέτου με απόλυτη επιτυχία. Μια επιτυχία που θεωρούμε ότι πιστοποιείται και από το μεγάλο ποσοστό απορρόφησης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο διαχειριστήκαμε 3.500 έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2009 η διαχειριστική ως εταίρος πλέον του ΕΦΠΑΕΜ ανέλαβε τη διαχείριση δράσεων του ΕΣΠΑ όπως μεταποίηση νέες συνθήκες, εξωστρέφεια, νέα καινοτομία, πράσινος τουρισμός, εθνικό αποθηματικό προβλέπτον, πράσινη επιχείρηση, γυναική επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα ήταν η δράση που αναλάβαμε μετά το κλείσιμο του ΕΟΜΕ, εναλλακτικός τουρισμός και σε εσωτερικές μεταφορές. Η εγκρίσα είναι στα δύο τελευταία προγράμματα εντός λίγων ημερών. Με την ανάθεση όμως του προγράμματος των ΠΕΠ, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο του 2007-2013, εμείς οι διαχειριστικοί είχαμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε. Είχαμε αναλάβει ένα μεγάλο έργο που η επιτυχία του για μας είναι μονόδρομο. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τις περιφέρειες και να βάλουμε ένα πολύ μικρό περιθωράκι στο σπουδαίο έργο που αυτές έχουν αναλάβει. Πάνω απ' όλα όμως είχαμε την διαχείριση ενός νέου σύγχρονου προγράμματος με πλειάδα πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον Πρόεδρο, ένα πρόγραμμα που έλαβε υπόψη του τη σημερινή δύσκολη εποχή των επιχειρηματιών και της ανεργίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι και θα μείνω στην, για να μην αναφερθώ σε όλα τα πλεονεκτήματα, εγώ θα μείνω στη δυνατότητα να συνεισχυθούν μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων και υφιστάμενες και υποσύσταση και με μια δυνατότητα
10% των, όταν έχουμε πιστοποιημένες δαπάνες, καθώς και πιστοποιούνται και προκαταβολές σε προμηθευτές. Είναι πρώτη φορά. Αυτό θέλω να πω ότι δίνεται τη δυνατότητα γρήγορης πλέον εκταμίευσης. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι την αρχή του ΕΣΠΑ, δηλαδή από το 2009 μέχρι και σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η επιχειρηματικότητα δοκιμάστηκε όσο ποτέ, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έφτασε στο να δει. Η ανάγκη για προγράμματα τα οποία θα επιδιώκουν θέσεις εργασίας και λειτουργικές ανάγκες έγινε επιτακτική. Με επιπέτειο, οφείλαμε να στρεφούμε σε άλλες κατευθύνσεις, να προσεγγίσουμε και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις από την πλευρά μας, αλλά με συγκεκριμένο στόχο, την απορρόφηση των επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την πρώτη μέρα της προκήρυξης αυτής του προγράμματος, φάνηκε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ είπαμε κάτι γίνεται. Το ενδιαφέρον των υποψηφίων, και το βλέπουμε και το πιστοποιούμε και σήμερα, ξαφνικά έγινε μεγάλο. Το πρόγραμμα στοχεύει και εμείς πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει να στηρίξει τη ρευστότητα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Παροτρύνουμε τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Η υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου δεν δεσμεύει τον επενδυτή. Η μη υποβολή μπορεί να τον οδηγήσει να χάσει την ευκαιρία να την αξιοποιήσει στο μέλλον. Εξάλλου, εμείς θεωρήθηκε και υπόθηκε από πολλούς ότι το ΕΣΠΑ είναι εργαλείο ρευστότητας. Κατά δική μου την άποψη, την τελευταία χρονιά, αυτή που μας πέρασε, ήταν το μοναδικό εργαλείο ρευστότητας. Έτσι λοιπόν, αρχικά τι θα πούμε στον επενδυτή, θα του πούμε να ενημερωθεί και να ενημερωθεί σωστά. Για μας αποτελεί προτεραιότητα η ενημέρωση των επενδυτών και επενδύουμε σε αυτήν. Στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην Πάτρα, αλλά και σε κάθε επιμελητήριο της τουριστικής μας γεωγραφικής κάλυψης, υπάρχουν στελέχη της διαχειριστικής που ενημερώνουν και εξυπηρετούν το επενδυτικό κοινό. Παροτρύνουμε λοιπόν να μην διστάσετε, να ενημερωθείτε και εφόσον έχετε δυνατότητα βέβαια, να σχεδιάσετε προσεκτικά το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Εδώ δεν ήθελαμε να πάρουμε μια επιδότηση επειδή μας συνέβησε το κράτος. Εδώ ήθελαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη επιχείρηση. Γι' αυτό πάρτε το χρόνο σας και σκεφτείτε πάρα πολύ προσεκτικά για να μπορέσετε να εξυπηρετηθεί και η Ελλάδα μέσα από αυτό το ΕΣΠΑ. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ. Έχω δύο στελέχη τα οποία έχουν έρθει μαζί μας, υπεύθυνοι ο κ. Αϊβαλής και η κυρία Τσούκα. Θα σας κάνουν ανάλυση του προγράμματος και θα μείνουμε εδώ να λύσουμε όλες τις απορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Τις επιχειρήσεις.
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σε τεχνολογίες πληροφορικής, όπως και στο να τονώσει τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στις σημερινές συνθήκες. Ένα από τα βασικά σημεία είναι το ποιοι είναι επιλέξιμοι φορείς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες και υποσύσταση. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι αυτές οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12 του 2011 έχουν κλεισμένες δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν και μέχρι στις 31/12 δεν έχουν δύο διαχειριστικές χρήσεις, θεωρούνται ως νέες. Και επίσης υπάρχει και η κατηγορία των υποσύσταση επιχειρήσεων, που είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, του επενδυτικού σχεδίου. Το πρόγραμμα έχει τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι αυτή της μεταποίησης, η οποία θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά στον τουρισμό. Και η τρίτη θεματική ενότητα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. Υπάρχει μία σειρά επιλέξιμων CAD, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα του οδηγού και ήδη πρέπει να τους έχετε πάει με την είσοδο στο χώρο της εκδήλωσης. Οπότε αναλυτικά εκεί μπορείτε να δείτε ποιοι από αυτούς τους CAD είναι επιλέξιμους και να δείτε αν μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και αυτός που εσείς ασκείτε δραστηριότητα. Και να περάσουμε λίγο να δούμε την κατανομή του προϋπολογισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ένα σύνολο δημόσιας δαπάνης 456 εκατομμύρια, από τα οποία τα 22.500.000 είναι για την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Το συγκεκριμένο ποσό έχει μια κατανομή στις κατηγορίες που προανέφερα των επιχειρήσεων, που είναι οι υφιστάμενες και οι νέες υποσύσταση. Το 70% αυτού του ποσού θα πάει στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 30% θα είναι για τις νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις. Εδώ είναι το ποσοστό που σας ανέφερα προηγουμένως. Στο κομμάτι τώρα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, εκεί υπάρχουν πέρα από την κατηγοριοποίηση της επιχειρήσης, υπάρχει και η κατηγοριοποίηση στις θεματικές ενότητες. Για την περιφέρεια, τα 6.300.000 θα κατανεμηθούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης, και 4.725.000 θα κατανεμηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και ένα αντίστοιχο ποσό σε επιχειρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών. Τα σχέδια τώρα που θα υποβληθούν και θα μπορούν να ενισχυθούν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχουν κάποια όρια προϋπολογισμών. Μια επιχείρηση που θα υποβάλει πρόταση στη θεματική ενότητα μάλλον της μεταποίησης, θα είναι ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 30.000 και θα μπορεί να είναι μέχρι και 400.000. Αντίστοιχα, ανώτατο όριο 300.000 υπάρχει και στη θεματική ενότητα του τουρισμού. Εκεί, βέβαια, το κατώτατο όριο μπορεί να είναι 20.000 σε ένα επενδυτικό σχέδιο. Τέλος, στη θεματική ενότητα εμπόριο και υπηρεσίες, τα σχέδια μπορούν να είναι από 20.000 μέχρι και 100. Εδώ αποτυπώνονται και μπορούμε να δούμε τα ποσοστά ενίσχυσης στις κατηγορίες των επιχειρήσεων, γιατί υπάρχει διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης για τις μεσαίες επιχειρήσεις και διαφορετικό για τις μικρές και πολύ μικρές. Σε ένα επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλει μία μεσαία επιχείρηση, θα ενισχυθεί για το 40% του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 60% θα είναι ιδιωτική συμμετοχή. Στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο υποβληθεί από μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ενίσχυση είναι στο 50%. Επίσης, μέσα στις
δαπάνες όμως θα πρέπει να είναι μικρές ή πολύ μικρές. Οι μεσαίες δεν μπορούν να ενισχυθούν για λειτουργικές δαπάνες. Εδώ βέβαια, όταν μιλάμε για λειτουργικές δαπάνες, αλλάζει το ποσοστό επιχορήγησης. Και είναι στο 25%, με το 75% να καλύπτεται από, από ιδιωτική συμμετοχή. Ένα σχέδιο τώρα που θα υποβληθεί, θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 15 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης είναι η χρονική διάρκεια που μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχέδιο στον κλάδο, στη θεματική ενότητα της μεταποίησης και αντίστοιχο χρονικό διάστημα ισχύει και για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν σχέδιο, θα γίνεται το σχέδιό τους και θα υλοποιηθεί στη θεματική ενότητα του τουρισμού. Σχέδια που θα υλοποιηθούν στην θεματική ενότητα εμπόριο και υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα χορήγησης παράτασης, η οποία όμως είναι η τρίμηνη παράταση αυτή η οποία μπορεί να δοθεί και θα δοθεί εφόσον η υλοποίηση του σχεδίου δεν πάει πέρα από τις 30 έτου του 2015. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία ελήψης που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτή. Εδώ στον πίνακα αυτό μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες των δαπανών. Είναι 10 κατηγορίες και υπάρχουν κάποια ποσοστά και κάποια ανώτατα ποσά που ισχύουν ανά κατηγορία. Υπάρχουν κατηγορίες που μπορεί να αποτελούν το 100% του σχεδίου, όπως τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός, ή ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες κατηγορίες που έχουν ανώτατα όρια και κατά συνέπεια θα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά μέσα σε ένα επενδυτικό σχέδιο εφόσον επιλεγούν αυτές. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ενισχυθούν μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που φαίνονται στον πίνακα. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να υποβάλει σχέδιο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στην δράση των ΠΕΠ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ιβαλή να συνεχίσει λίγο με την παρουσίαση και με τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε λίγο δεν θα σας φτάνει το κτίριο. Γιατί κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για όσους δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν, γιατί πραγματικά σήμερα η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και παρότι είχαμε και τους δύο ορόφους να παρακολουθήσουν την ενημέρωση, ενδεχομένως δεν ήταν αρκετή και υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδεχομένως δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει. Πάντως δεν σας κρύβω και είχα μια αντίστοιχη εκδήλωση χθες στην Πάτρα. Περάσατε σε κόσμο μια μεγάλη. Μόνο αυτό είπα. Θα το πείτε στον για τον πρόεδρό σας, τον περιφερειάρχη σας και με τον πρόεδρό σας. Λοιπόν, συνεχίζοντας σε ό,τι είπε η συνάδελφος η κυρία Τσούκα, εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε δύο-τρία πραγματάκια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι το τι ακριβώς γίνεται. Συνεπώς, έχουμε τρεις θεματικές ενότητες, όπως σας είπε η συνάδελφος. Τέσσερις ουσιαστικά είναι γιατί εμπόριο υπηρεσίες είναι σε μία. Τουρισμός μεταποίηση που επιδοτείται από το πρόγραμμα. Μπορώ να επιδοτηθώ. Πολύ ωραία. Το κάτω τον έχετε στα χέρια σας. Εφόσον έχει η επιχείρησή σας, και θα τα πούμε συγκεκριμένα, το κάτω αυτό μπορείτε να επιδοτηθείτε. Τα ανώτητα ποσοστά σας θα είναι. Θέλω μία προσοχή. Προσοχή στο τι είναι η υφιστάμενη για το πρόγραμμα νέα και υποσύσταση επιχείρηση που σας είπα. Είναι ένα σημαντικό κομματάκι για να συνεχίσουμε παρακάτω. Γιατί θα πούμε τυπικές προϋποθέσεις και άμα δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία είμαστε θα χαθούμε. Άρα είπαμε έως 31/12/12 όποιος έχει κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις πλήρης είναι υφιστάμενος. Συγγνώμη, του έλεγα. Είναι υφιστάμενος. Ωραία. Όποιος δεν έχει κλείσει δύο πλήρης χρήσης αλλά έχει εγκριθεί, είναι νέος. Και όποιος έχει την ιδέα στο μυαλό του, είναι υποσύσταση. Ωραία.
κοινωνικών προϋποθέσεων που πρέπει να έχουμε ως υφιστάμενη επιχείρηση. Το σημαντικότερο, να έχουμε τον επιλέξιμο ΚΑΡ, στον ΚΑΡ δηλαδή στον οποίο θα γίνει η επένδυση και ο οποίος είναι αυτός ο επιλέξιμος που θα διαλέξουμε από το φυλάδιό μας που μπήκαμε στην αίθουσα, πριν την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Άρα, εφόσον είμαστε υφιστάμενοι, θα πάμε στην εφορία και θα βάλουμε πριν τον ΚΑΡ, για να μπορούμε να είμαστε επιλέξιμοι. Να είμαστε κάποιες τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει απλά να αναφέρω. Να είμαστε εγκατεστημένοι και να έχουμε καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια. Να είμαστε μικρομεσαία επιχείρηση, μεγάλες δεν δεχόμαστε. Να μην εκκρεμεί σε βάρος μας ανάκτηση ενίσχυσης, εύλογο, και να λειτουργούμε νόμιμα. Αυτό τι σημαίνει? Να έχουμε αδεία. Εάν είμαστε μεταπληκτές, από τη διεύθυνση ανάπτυξης, παλιά βιομηχανία. Αλλιώς, τον πρόεδρο από το μελητήριο, να έχουμε γραφεί εδώ, στα παροχής υπηρεσίας εμπόριου. Να μην είμαστε προβληματικές επιχειρήσεις. Αυτό παίρνει πολλή συζήτηση, μπορούμε να το δούμε μετέπειτα στις ερωτήσεις. Αποκλειστικά να έχουμε μία από τις ακόλουθες μορφές, είτε ατομική, είτε ομικρον ε, είτε εψιλον ε, είτε επέ, είτε αέ, είτε ήκε. Και να τηρούμε και τα γάμα βιβλία κατηγορίας. Κατηγορίας διδάκτης. Παράδειγμα, πρόεδρε, χτες ήρθε ένας αθλητικός σύλλογος. Και λέει, εμείς γιατί δεν παίρνουμε. Μα το πρόγραμμα είναι να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα. Στον αθλητικό σύλλογο δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Προσοχή. Μία πρόταση ανάφημη υφιστάμενης επιχείρησης. Άρα, κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο πρόταση. Επίσης, δεν θα πρέπει να επιπτούμε στα κριτήρια διαχωρισμού των ταμείων, του Γεωργικού Ταμείου και του ΕΕ. Ξέρω, αυτό είναι δύσκολο. Μπορούμε να το αναλύσουμε στο τέλος. Είναι για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ, θα έχετε ακούσει. Τελειώσαμε με τις υφιστάμενες. Έχουμε τώρα τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις νέες και υποσύστασης επιχειρήσεις. Ποιες είναι αυτές? Οι νέες επιχειρήσεις για τις νέες ισχύει ότι για τις υφιστάμενες. Θα πρέπει πριν υποβάλουμε το επενδυτικό μας σχέδιο να έχουμε βάλει τον αντίστοιχο ΚΑΡ, τον επιλέξιμο που θα κάνουμε την επένδυση στην εφορία. Για τη υποσύσταση δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Απλά θα πρέπει να τον έχουμε βάλει πριν την πρώτη εκταμίευσή μας. Όταν δηλαδή φωνάξουμε το φορέα να μας πιστοποιήσει για να πάρουμε χρήματα, θα πρέπει να έχουμε βάλει το συγκεκριμένο ΚΑΡ. Να είμαστε και αυτές οι επιχειρήσεις ή άλλες τυπικές προϋποθέσεις εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατεστηθούν για τις υποσύστασεις στη χώρα, να δεσμευτούν με μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, δεν πιστεύω καμιά νέα εταιρεία να γίνει μεγάλη επιχείρηση. Για τις νέες, θα πρέπει και αυτές να λειτουργούν νόμιμα. Να έχουν άδεια. Για τις υποσύστασεις, υπάρχει αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι θα δεσμευτούν ότι θα, στο τέλος του προγράμματος θα έχουν την άδεια. Και αυτές να λειτουργούν σε μία από τις μορφές που είπαμε πριν, ατομική, ομικρον ε, εψιλον ε, αφα ε ή και το νέο που παίζει κτλ. Και αυτές να μην επίπτουν στα κριτήρια του διαχωρισμού των ταμείων. Η περιοχή ΟΠΑΧ, το δύσκολο κομματάκι που είπαμε πριν. Όποιος είναι περιοχή ΟΠΑΧ, να το δούμε λίγο στο τέλος, αναλυτικότητα. Θα πρέπει να μην εκκρεμεί και σε αυτές, στις νέες για τις υποσύστασεις δεν έχει νόημα, εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Και το σημαντικό, μία πρόταση, ένα δηλαδή επενδυτικό σχέδιο, ανάφημη εταίρου. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ ως αγωνική να κατεβάσω μια πρόταση και να πάω με τον πρόεδρο
βάση ανάθυμη εταίρου στις νέες και υποσύσταση. Ωραία. Όποιος έχει μία εφιστάμενη και είναι, μπορεί να είναι σε τρεις, κατεβαίνουν και οι τρεις. Στις νέες και υποσύσταση μία πρόταση ανάθυμη εταίρου. Ωραία. Προσοχή και σε κάτι άλλο. Εφόσον είπε η συνάδελφος, κυρία Τσόκα, ότι για τις νέες και υποσύσταση έχουμε και λειτουργικές δαπάνες. Ποιες είναι αυτές οι λειτουργικές δαπάνες? Είδε τα ενίκια μας αυτές. Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Είτε 15 μήνες άμα είμαστε μεταποίηση ή τουρισμό, είτε 12 μήνες άμα είμαστε εμπόριο παροχής υπηρεσίας. Ωραία. Όμως, είναι μόνο στις νέες και υποσύσταση. Οπότε τι έχει κάνει ο Δήμος? Σου λέει ότι στην περίπτωση που ετηθείς λειτουργικές δαπάνες, ο βασικός μέτοχος της νέας υποσύστασης επιχείρησης, ένα δωδεκάμηνο πριν να μην έχει κλείσει άλλη επιχείρηση σε όμορφη αγορά ή στην ίδια. Δηλαδή, εάν εγώ έχω μια επιχείρηση ομικρον ε, μια τοπική, μέσω της ιστοσελίδας επενδύσεις.gr. Αφού κάνετε την ηλεκτρονική υποβολή, είστε υποχρεωμένοι μετά την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή μετά τις 25 Τετάρτου, 10 μέρες έως 10 μέρες μετά, να φέρετε, να προσκομίσετε, να αποστείλετε στον ΕΦΠΑΕ τον φυσικό σας φάκελο. Η αποστολή γίνεται είτε μέσω των επιμελητηρίων, εδώ ο πρόεδρος σας, ο κ. Βανόπουλος, έχει ειδικό υπάλληλο για να προσλαμβάνει τις προτάσεις, είτε μέσω των συνεταιριστικών τραπεζών, είτε με αποστολή σε εμάς τη διαχειριστική στην Πάτρα, είτε στον ΕΦΠΑΕ, στην ομπρέλα μας στην Αθήνα. Ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών. Τι σημαίνει αυτό? Πότε ξεκινάνε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες, δηλαδή να μπορούν να επιχορηγηθούν? Ξεκινάνε για τις περιφέρειες της αγορικής αρμοδιότητας της δικιάς μας, όπως το εξής, από την ημέρα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Εάν εσείς προσκομίσετε είτε ένα δελτίο αποστολής, είτε ένα τιμολόγιο, είτε μια προκαταβολή, είτε ένα συμφωνητικό, πριν την ημερομηνία υποβολής, αυτόματα η δαπάνη καταλέγεται. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Πώς γίνεται? Σε αυτό τόσο το Υπουργείο όσο και τα επιμελητήρια και οι περιφέρειες είναι απόλυτοι. Πλήρη διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Στο πρώτο στάδιο θα υπάρξουν δύο στάδια αξιολόγησης. Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης γίνεται από τους υπαλλήλους της διαχειριστικής και γενικότερα του ΕΦΠΑΕ. Δηλαδή, είναι ο έλεγχος των τεχνικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών. Τι σημαίνει αυτό? Στο παρελθόν θα είχατε αντιμετωπίσει πολλές φορές, «Α, κόπηκα γιατί δεν είχα αυτό το χαρτί μέσα». «Μα, το είχα βάλει». «Μα, δεν το είχες». Φαύλος κύκλος. Ό,τι και να στείλετε, θα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πίεση που έχουμε από το Υπουργείο, θα σας απαντηθεί αν τυχόν σας λείπει κάτι ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα σε συγκεκριμένο πράγμα να το προσκομίσετε. Αυτός ο έλεγχος θα γίνει από εμάς. Κατόπιν περνάμε στην κύρια φάση της αξιολόγησης, όπου εκεί γίνεται η αξιολόγηση της τεχνικής κατάστασης, της οικονομικής κατάστασης, του επενδυτικού σχεδίου, της κατάστασης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησής σας. Εκεί το σύστημα είναι πλήρως αδιάβλητο. Τι σημαίνει αυτό? Οι προτάσεις, όπως σας είπε και η διευθύντριά μας, η κυρία Πετροπούλου, αξιολογούνται από αξιολογητές που είναι στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μητρό του ΕΦΠΑΕ. Γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Μπαίνουν όλοι οι αξιολογητές σε ένα χώρο, δεν ξέρουν τι προτάσεις θα τους έρθουν
και πατάνε ένα κουμπί ηλεκτρονικά από το σύστημα επενδύσεις.gr και τους έρχεται η πρόταση να αξιολογήσουν. Καμία επικοινωνία δεν επιτρέπεται ο κόσμος ο μέσα με τον περιβάλλον κόσμο έξω. Τα κινητά τους τα παίρνουν. Δύο αξιολογήσεις αναπρόταση. Δύο αξιολογητές. Ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλο. Εάν η απόκληση, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, είναι μεγαλύτερη του 25% του αρίστου, δηλαδή 25 μονάδες διαφορά στις 100, τότε μπαίνει τρίτος. Και ο μέσος όρος βγαίνει μεταξύ των δύο επικρατέστερων, αυτών που είναι το δύο πιο κοντά. Στο πρόγραμμα εγκρίνονται. Τι σημαίνει εγκρίνονται? Αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη να πιάσουμε τη βαθμολογία βάσης, το 50%. Τι σημαίνει αναγκαία αλλά όχι ικανή? Δηλαδή μπορεί κάποιος να πιάσει και 60 και να μην μπορεί να μπει διότι δεν θα φτάσει, δεν θα φτάσουν τα λεφτά του συγκεκριμένου κουβά του προϋπολογισμού. Αλλά όποιος είναι κάτω από 50, φτάσουν δεν φτάσουν τα λεφτά, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Τα κριτήρια αξιολόγησης. Το ξέρουμε λίγο μικρά. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε στο παράρτημα του οδηγού. Στο παράρτημα του οδηγού υπάρχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης όλων. Αυτό σημαίνει ότι ο καθής, προσπαθώντας να κοιτάξει αντικειμενικά, αν και τα υποκειμενικά κριτήρια που βάλαμε τόσο εμείς όσο και το Υπουργείο κατόπιν εντολής του είναι ελάχιστα, τα υποκειμενικά κριτήρια, μπορεί πάνω κάτω να υπολογίσει πόσο είναι ο βαθμός που θα πάρει. Απλά τα περνάω λίγο. Καταβολή δημόσιας επικορύγησης. Όπως σας είπε και ο Πρόεδρος στην έναρξη της εκδήλωσης, ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι μπορεί να πάρει το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης ως προκαταβολή. Και ευχαριστούμε για την παρουσία του κυρίου Γεροντούκου, όπου σας εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο θα πάτε στην τράπεζα και θα ζητήσετε την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή για να σας δώσουμε το 100%. Ότι το ΕΤΕΑΝ βάζει ένα μεγάλο. Ενδιάμεσες καταβολές. Πέρα λοιπόν από την προκαταβολή έχουμε και τις ενδιάμεσες καταβολές. Δεν χρειάζεται να τελειώσουμε όλο το έργο για να πάρουμε χρήματα. Μπορούμε από το 30% να ζητήσουμε από τον ενδιάμεσο φορέα να γίνει έλεγχος, ο οποίος μέχρι το 80% να ξέρετε ότι θα είναι διοικητικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει αυτοψία του χώρου σας. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μας τη δίνει το πρόγραμμα και να σας δώσουμε από το 30 έως το 80% της δημόσιας επιχορήγησης ως ενδιάμεση καταβολή. Και στο τέλος βέβαια έχουμε την αποπληρωμή. Σημειώνεται δε ότι προκειμένου να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να κάνετε απλά κάποιο έτοιμο. Εντάξει, ενδιάμεση καταβολή ή ολοκλήρωση. Η παραπαμπή των έργων. Μια προσοχή. Η παραλαβή του έργου του εκάστοτε μπορεί να γίνει από τον ΕΦΠΑΕ εφόσον υπάρχουν τρία κριτήρια. Πρώτο, το έργο να έχει υλοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα όπως έχει ενταχθεί, οι τροποποιήσεις, να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Να έχει εξοφληθεί το σύνολο των παραστατικών των πιστοποιημένων δαπανών του έργου, να έχουμε εξοπλίσει πλήρως, δηλαδή όλα μας τα τιμολόγια. Και να υπάρχει άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή το αντίστοιχο απαλλακτικό ή η αντίστοιχη βεβαίωση του επιμελητηρίου, ό,τι απαιτείται για την κάθε περίπτωση. Μία προσοχή. Για αυτούς που θα δηλώσουν πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, εάν το πιστοποιηθέν ποσό είναι κάτω από το κατόφλι, 30.000 στη μεταποίηση ή στον τουρισμό ή των 20.000 στο εμπόριο υπηρεσίες, δεν μπορεί να παραλυθεί το έργο. Ο
Οπότε προσοχή στα κατόφλια, στο κάτω-κάτω. Δεν μπαίνω στα πλεονεκτήματα του προγράμματος. Ο πρόεδρος βρήκε κι άλλα σήμερα από όσα έχουμε γράψει εμείς. Πληροφορίες. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε. Στο επιμελητήριο εδώ, όπως σας είπα και πριν, ο πρόεδρος διαθέτει άτομα για να σας εξυπηρετεί. Στη διαχειριστική σε εμάς την Πάτρα. Στον ΕΦΕΠΑΕ, στην Αθήνα. Εκτιμώ ότι ο Περιφερειάρχης έχει τη διεύθυνση ανάπτυξη που μπορεί να δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες. Στις συνεργαζόμενες συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και στην ΕΙΔΕΠΑΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι ιστοσελίδες. Οι ιστοσελίδες, ξέρω, φαίνεται λίγο αχνά, που μπορείτε να πάρετε όλο το πληροφοριακό υλικό και τον οδηγό, γιατί εύλογο δεν μπορούσαμε να σας δώσουμε όλο τον οδηγό, είναι αρκετές σελίδες, μια συντόμευση και κάποια παραδείγματα σας έδωσα. Και να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, ως, τουλάχιστον ως διαχειριστική και ΕΦΕΠΑΕ και ως επιμελητήριο, πάντα για οποιαδήποτε με οποιαδήποτε ερώτησή σας. Θέλω να καταλάβετε ότι είμαστε σαν υπάλληλοι σας, γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμαντή. Τώρα είναι η ώρα για τις ερωτήσεις. Αν θέλει να κάνετε κάποια παρέμβαση, κύριε Περιφερειάρχη, τώρα ή αργότερα. Ελάτε, αν θέλετε, κύριε Αρμαντή, κύριε Τσούκα, επάνω στο πάνελ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Τα σύμβατα. Τα μικρόφωνα είναι διαθέσιμα. Πρέπει να υπάρχει ολική εξόφληση και η ταμείευση. Πρέπει να υπάρχει ολική εξόφληση των δημοσιογείων για την παραστατικό. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό και πώς το... Σύσταση επιχείρηση, αν και εφόσον μπει στο πρόγραμμα, θα μπορέσει να αλλάξει έδρα και σχήμα, εταιρικό σχήμα, η νομική μορφή. Σε αυτό που λέτε, είναι εύλογο ότι ποτέ δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε απόλυτα όπως θα υλοποιήσουμε. Άρα, συνεπώς, να υπάρξουν κάποιες προτροποποιήσεις. Όχι, όχι. Μία από αυτές τις προτροποιήσεις είναι και η θέση εγκατάστασής μας σε μία υποσύσταση επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, σας δίνεται η δυνατότητα να μας υποβάλλετε ένα αντίστοιχο αίτημα
Και εφόσον έχετε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά που θα έπρεπε να είχατε και κατά την ένταξη, θα εξεταστεί. Εάν από την νομοθεσία, τι εννοώ, χωροταξικά αν θες μια μεταποιητική επιχείρηση, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εγκρίνουμε τη νέα θέση. Ομοίως, εάν πούμε ότι αλλάζει μετοχική σύνθεση, και είχε εγκριθεί ως απολυκή και βρίσκουμε ένα συνεργάτη μας και την κάνουμε ομικρονεύσιμο. Παρόμοια όπως πριν, θα πρέπει να κάνουμε ένα αντίστοιχο αίτημα στο φορέα του ΕΠΑΕ που διαχειρίζεται το έργο, να προσκομίσουμε όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να είχαμε προσκομίσει αν ήμασταν ΟΕ κατά την ένταξη, γιατί πρέπει να κρυθούν και άλλα πράγματα. Και αν δεν υπάρχει κανένα conflict στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει κανένα θέμα να μην εγκριθεί η τροποποίηση. Είναι ανθρώπινα αυτά και τα καταλαβαίνουν. Και εννοώ ότι αν και εφόσον υλοποιηθεί η επένδυση, τι χρονική δέσμευση υπάρχει, ούτως ώστε να γίνει αλλαγή έδρας, αν και εφόσον χρειαστεί, μπορεί να μην είναι μεταποίηση, μπορεί να είναι υπηρεσίες. Ή να αλλάξει το εταιρικό της σχήμα. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχωρείτε, μακρύς λέγομαι, είμαι ο προϊστάμενος διαχειριστικής του ανταγωνιστικότητα, δηλαδή του προγράμματος που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται όλο το πακέτο των ΠΕΠ. Ήθελα να κάνω την εξής διευκρίνηση. Όταν λέτε να αλλάξει έδρα, αυτό που απαγορεύεται είναι να αλλάξει περιφέρεια. Αν μιλάτε για αλλαγή έδρας εντός των πλαισίων της περιφέρειας της επιδοτή, είναι ok, μπορείτε να αλλάξετε. Τώρα, για τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί 3 έτη, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισμό, πρέπει να διατηρηθεί η επένδυση. Εδώ είναι θέμα δικό μας και δικό σας να εξηγήσουμε τι σημαίνει να διατηρηθεί η επένδυση. Το να αλλάξει η νομική μορφή μιας επιχείρησης δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα της επένδυσης. Είτε ΑΕ είναι επιχείρηση, είτε ΕΠΕ είναι, είτε ατομική. Ο χαρακτήρας επένδυσης παραμένει. Είναι τα μηχανήματα που αγοράσατε, είναι τα κτηριακά εκτιριακές παρεμβάσεις κτλ. Αυτή είναι η ουσία. Ευχαριστώ πολύ. Τσαμίδας, λέγουμε από το pallo.gr. Ήθελα να ρωτήσω... Το μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεται. Λοιπόν, Σαντίδας λέγομαι, είμαι από το πάνω.gr. Δύο ερωτήσεις. Πάνω στην προηγούμενη ερώτηση, τι γίνεται με εμάς που είμαστε στο διαδίκτυο και αγοράζουμε εξοπλισμό, τον οποίο δεν μπορούμε όμως να τον έχουμε στην περιφέρειά μας, γιατί τα data center βρίσκονται εκτός περιφέρειας και δεν υπάρχει data center στην περιοχή. Και το δεύτερο, τι χρειάζεται για την ίδια συμμετοχή του επενδυτή για το πρόγραμμα, τι πρέπει να προσκομίσουμε εμείς για να αποδείξουμε ότι έχουμε το ποσό που... πιστοποιείται με την εξόπληση των δαπανών. Έτσι, αυτό είναι ένα καλό και ισχύει για παράδειγμα. Για το άλλο που είπατε, είναι ιδιαίτερη η δραστηριότητα σας, έτσι, και εκεί θέλουμε να κρατήσουμε για επιφύλαξη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όταν λέμε ένα έργο, πρέπει να είναι στο έργο στην περιφέρεια. Τώρα για το συγκεκριμένο πράγμα, να το δούμε λίγο. Κύριε Ματρή. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Η επένδυση ωφελεί την περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν ξέρω, νομίζω, για αυτό το δάτη. Ωφελεί, δηλαδή, όταν γίνεται μια επένδυση, υπάρχουν κάποιες ωφέλειες. Υπάρχουν άνθρωποι που απασχολούνται, υπάρχουν οι δεύτεροι.
ιερείς επιπτώσεις επένδυσης στον ευρύτερο κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε. Αυτό χρειάζεται και κάποια ποσοτικά δεδομένα να αναλύσουμε. Θα το κρίνεις, μπορείτε να υποβάλλετε την πρόταση, θα κριθεί από την νομοθετική επιτροπή και θέλω να πιστεύω ότι θα έχετε έγκριση. Δηλαδή εκεί δεν γίνεται κατά στρατήγηση. Απάντησα προηγουμένως στον κύριο που με ρώτησε για την αλλαγή έδρας περιφέρειας έτσι. Και αυτό το έτσι ισχύει για τον εξής λόγο. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί θεωρητικά. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο ανταγωνισμός δεν είναι πολύ ισχυρός, ενώ στην περιφέρεια Αττικής είναι. Κατόπιν τούτου, ζητώ την έγκριση της επένδυσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου και κατόπιν μεταναστεύω στην Αττική. Αυτό θέλουμε να αποκτήσουμε. Θέλουμε να παίξουμε ανοιχτά με καθαρούς όρους όπως και εσείς. Είμαι βέβαιος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι σαφές. Στη δική σας περίπτωση λοιπόν, όταν είστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να λειτουργήσετε κατά αυτόν τον τρόπο, προφανώς περνώντας μέσα από την νομοθετική θα σας δώσει την έγκριση στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Και εμάς ο στόχος της εταιρείας μου είναι να φτιάξω ένα προϊόν, μια υπηρεσία που να είναι εξωστρεφή και να μην πιάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά ακόμα και όλο τον κόσμο. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαίτερες δραστηριότητες που θα αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη έτσι προσέγγιση. Κύριε Στάθης, που λέει τη Εκτολόγου. Με το μικρόφωνο, αν έχει την σα ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τα κοινωνικά σχέδια τα οποία θα κατατεθούν. Προφανώς η αποτελεσματικότητα τους θα κριθεί από την κίνηση, την ευσότητα μάλλον που θα έχουν επιχειρήσει μετά την ολοκλήρωση του κοινωνικού σχεδίου. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει παρατηρηθεί στα παλιότερα έτη ήταν η καθυστέρηση της καταβολής της συμμετοχής του δημοσίου στα προγράμματα τα οποία έχουν κατατεθεί. Νομίζω όλοι το έχουμε επισημάνει και το έχουμε δει. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Κατά πόσο θα μπορεί ο επιχειρηματίας που καταθέτει ένα επιχειρηματικό σχέδιο να περιμένει ότι αντικειμενικά, εφόσον έχει πληρώσει τους όρους του προγράμματος που έχει καταθέσει, ότι η ροή της δημόσιας δαπάνης θα είναι τέτοια που θα μπορεί να στηριχθεί σε αυτήν για να μπορεί και η επένδυση να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Είναι δικαιολογημένο το παράπονο που θέτεται. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο έντονης κρίσης και το κράτος μας κάποιες φορές μπορεί να δυσκολεύεται στην χρηματοδότηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και άρα της κάθε επένδυσης ξεχωριστά, έχει καθιερωθεί ο κεντρικός λογαριασμός ΕΣΠΟ. Αυτό το πράγμα είναι για μένα ένα λογιστικό θαύμα. Σημαίνει ότι αν σας προγραμματίσει ο φορέας σας έγκαιρα, αν σας προγραμματίσει να πληρωθείτε το Φεβρουάριο από τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο θα έχει τα χρήματα. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ακόμη και τώρα, ακόμα και σε περιόδους έτσι έντονης λιτότητας που απασχολούν το υπόλοιπο κράτος. Ακόμη θέλω να σας πω ότι ο ΕΦΕΠΑΕ είναι δεσμευμένος να διεκπεραιώνει τα αιτήματά σας σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Παραδείγματος χάρη, όταν υποβάλλεται σε ένα αίτημα για να γίνει πιστοποίηση, ο ΕΦΕΠΑΕ είναι υποχρεωμένος με συμβατική δέσμευσή του με το ελληνικό δημόσιο, εντός ενός μηνός να σας έχει κάνει την πιστοποίηση και να σας έχει πληρώσει αν αυτό αναλογεί. Δεν θα έχετε καθυστέρηση. Το μικρόφωνο θα μιλήσω. Δικές προϋποθέσεις ένταξης μιας εταιρείας αναφέρθηκε η λέξη προβληματική επιχείρηση. Θα ήθελα λίγο περισσότερα σχόλια για αυτή την θεωρητική προϋπόθεση. Κύριος, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα στα συνημμένα παραδείγματα. Μπορείτε να δείτε. Πολύ γενικά μπορώ να σας πω ότι μια επιχείρηση, νομίζω, μέχρι 2 ετών δεν θεωρείται ποτέ προβληματική. Δεύτερον, ότι μπαίνει ένα κριτήριο αναλογίας του τσίρου της με τα χρέη της. Αν τα χρέη της υπερβαίνουν ένα ποσοστό του τσίρου, δεν το θυμάμαι τον αριθμό ακριβώς, τότε θεωρείται προβληματική. Παρακαλώ, κοιτάξτε το παράδειγμα 4, το παράδειγμα 4 του οδηγού και θα δείτε ακριβώς τους όρους και τις προβληματικές. Είναι πιο δύσκολο να το προβληματικές επιχειρήσεις και ελπίζω πάνω σε αυτά να τις προβληματικές. Ο κ. Γιάννης Μπουντρούκας,
50% του τζίρου του ή του τζίρου κάποιες επιχείρησης για να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΕΑ. Είναι μόνο για το, για το ΕΤΕΑ. Ένα, αυτό έχω τρία ερωτήματα. Σας κάνω τώρα μαζί. Ναι. Δεύτερον, πότε θα ξεκινήσει το Ταμείο Οικειοδοσίας των Επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και τρίτον, αν θα είναι επιλέξιμες κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν χρηματοδοτηθεί ή έχουν τύχει εγγυήσεως από το Ταμείο το συγκεκριμένο ή το ΤΕΠΜΕ ή το ΕΤΕΑ. Θα χρηματοδοτηθεί μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους. Του κύκλου εργασιών. Σωρευτικά μαζί με τα υπόλοιπα τα δάνεια θα είναι 50% ή 50%. Όχι, όχι, μόνο από αυτό, μόνο από αυτό, μόνο αυτό το προϊόν. 50%. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τεράστιο. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιδοτείται κατά 50%. Αυτό μόνο από το ταμείο αυτό πρέπει να είναι το δάνειο μέχρι το 50% και για να ιδρυόμενες είναι μέχρι το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, νομίζω καλύτερα. Το δεύτερο ερώτημα είπατε για το Ταμείο Οικειοδοσίας. Το Ταμείο Οικειοδοσίας, να πούμε ότι ήδη 14 τράπεζες έχουν ήδη συμφωνήσει. Θέλουμε να βγάλουμε την πρόσκληση να υπογράψουν συμβάσεις και πιστεύω ότι το αργότερο σε ένα μήνα από σήμερα θα είναι σε λειτουργία. Και αν μπορεί κάποια επιχείρηση να συμμετέχει και στο να πάρει κεφάλαιο κίνηση μέσω ΕΤΕΑΝ και να μπει και στο οικειοδοσία για παραγγελίες. Ναι, θα μπορεί να το κάνει στο βαθμό που δεν υπερβαίνει τον κανόνα de micros. Η τρίτη ερώτηση. Γι' αυτό τις κάνουμε μία. Αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάποιος που έχει ξανά χρηματοδοτηθεί. Η απάντηση είναι ναι, κοβάλλη. Υπάρχει και η υπόλοιπη. Ναι. Είναι ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει πρόβλημα από το τέντερ. Όχι, κανένα. Μόνο είπαμε να μην υπερβαίνει στο δεμή. Και να μην είναι εξπρόταση. Δώσατε και παράταση. Η παράταση βεβαίως μπορεί να είναι. Και ένα άλλο, συγγνώμη που σας τρώω το χρόνο. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Γιατί πήγαν αρκετές επιχειρήσεις, φαντάζομαι και στην πόλη, αυτό το έχουμε στην Τρίπολη, να, όχι ρυθμίσουν, πώς μας το είπαν, να παρατείνουν, έτσι μας είπατε, να παρατείνουν και ακούσανε κάτι επιτόκια εξωπραγματικά, 12% και κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Για κοιτάξτε το κύριε Γεωργίου. Είναι απαράδεκτο. Κάτι μου τη χάρη να το κοιτάξει. Ναι. Δεν μπορούμε να παρέχουμε, αλλά είναι απαράδεκτο αυτό. Νομίζω ότι όταν μια επιχείρηση, όταν όλοι του ζητούν αυτό σαν το πρώτο μέτρο ρευστότητα στην αγορά, να παραταθούν οι οφειλές, να παραταθούν και να διαρθρωθούν οι οφειλές των επιχειρήσεων και όλοι βάλαν τα πλάτη για να γίνει αυτό το μέτρο που γίνεται για πρώτη φορά, το να πάνε να πούμε ότι το 9 ή το 8 που πληρώνω να το κάνω 12 για την περίοδο της παρατάσεως, το θεωρώ απαράδεκτο. Θα το δούμε. Και ένα ερώτημα για τη διάρκωση φορέα. Θέλω να, αν ξέρετε, από ό,τι γνωρίζω στη βαθμολόγηση, ένα 20% έχει να κάνει με την καινοτομία. Πώς ορίζετε την καινοτομία και τι κριτήρια έχετε εσείς ως αξιολογητές για να κρίνετε αν κάτι είναι καινοτομικό ή όχι, γιατί υπάρχει μια δικογνωμία τεράστια. Θα το δείτε αναλυτικά και καταγεγραμμένο με επιστημονικό τρόπο. Από τώρα όμως μπορώ να σας πω
Δημοκρατία θα μεταβάλει σημαντικά, η λέξη σημαντικά είναι το κριτήριο, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Αυτό. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, ναι, δεν υπάρχει τρόπο να το εξειδικεύσω περισσότερο εδώ. Θέλω να σας πω όμως κάτι το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη. Ότι η βαθμονόμηση των κριτηρίων είναι τέτοια που το να μην έχεις καινοτομία δεν σημαίνει ότι θα αποτυχάνεις και δεν θα χρηματοδοτήσεις. Αυτό νομίζω είναι το πιο προσεκτικό. Οποιοδήποτε επιχειρηματία υποβάλλει μια επενδυτική πρόταση η οποία θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της επιχειρήσεώς του, σύμφωνα με το σύστημα που θα δώσουμε, ασχέτως του αν έχει καινοτομία ή όχι, θα χρηματοδοτείται. Αυτό ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τόδης. Παραγιώτης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού της εκταμίευσης της επιδότησης με τυχόν κατά εκείνο τον καιρό λήξει πρόθετο του φιλέ στο δημόσιο ή σε ασφαλιστικά ταμεία. Και μία τελευταία, ποιες δαπάνες στις
νεοσυστατείς σε εταιρείες για πόσο χρονικό διάστημα θα επιδοτηθούν. Το είναι και όντως, για πόσους μήνες. Είναι τα λειτουργικά, δεν είναι τα λειτουργικά, δεν είναι τα λειτουργικά, γιατί είναι οι νέες και υποσύσταση. Όσο κρατάει το επιχειρηματικό του σχέδιο, πόσο είναι, 20. Από την ημέρα υποβολής του επιχειρηματικού σας σχεδίου βάζετε ένα χρονοδιάγραμμα. Εκεί να λέτε ότι θα είναι 24 μήνες, πόσο το αναγνωρίζετε. Αλλά πλέον ναι, θα βάζει 15 μήνες. Και βεβαίως είναι έτσι κι αλλιώς 40% του χρηματικού σας σχεδίου λειτουργικές δαπάνες με 25% επιδότηση. Ναι. Αναφερθήκατε στο θέμα τη ρεσία, το οποίο θεωρούμε δεδομένο ότι δεν ισχύει. Έτσι είπατε. Προχωράω στο θέμα νόμου στα τσέλη. Ένας υποψήφιος υποσύσταση εγγραφή έχει βαφτεί στο νόμο Κατσέλη. Τους μακροχρόνια ανέργους από το να χάσουν την πρώτη τους κατοικία. Δηλαδή, επειδή είναι μακροχρόνια ανέργοι και αυτοί είναι παράδειγμα προστασία. Δεν έχουμε, δεν έχει κάτι τέτοιο. Ένας επιχειρηματίας όπως έχει κάνει διακοπή 3-4 χρόνια, επιχειρηματίας και μετά 3-4 χρόνια θέλει να βαφτεί στο πρόγραμμα. Αυτό που πάει, πάει στο υποσύσταση. Καμία δραστηριότητα. Άρα πάμε υποσύσταση πλέον, έτσι. Αφού δεν είχαμε επιχειρηματισμό. Να ρωτήσω, μας εξηγήσατε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση και εν πάση περιπτώσει θα γίνει. Στον άλλο τον όροφο δεν ακούω. Ευχαριστώ. Μας μιλήσατε για τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιείτε για να βαθμολογήσετε τα επενδυτικά σχέδια. Η ερώτηση είναι η εξής. Δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αν υποθέσουμε ότι είναι πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αντικειμενικά ο τρόπος που έχουν παρουσιαστεί τα επενδυτικά σχέδια και αντικειμενικά το επενδυτικό σχέδιο αυτό καθ' αυτό είναι ενδιαφέρον και θα μπορούσε να επιχορηγηθεί, με ποιο κριτήριο θα επιλέξετε εταιρείες ή εν πάση περιπτώσει επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν ή εν πάση περιπτώσει που είναι ένας μεγάλος αριθμός που έχουν παρόμοιες ή ίδιες βαθμολογίες. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαιρόμαστε να έχουμε πάρα πολλέ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια. Με τον άνθρωπο με τα τρόπο. Τώρα, αν μου λέτε ότι θα είναι τόσε πολλέ, οι οποίε θα είναι όλε πάνω από το 50 και θα έχουμε βρεθεί εκεί σε αυτό, είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Αλήθεια είναι όμω ότι θα οριστεί μια βάση, δηλαδή από την άλλοδα με τα λεφτά, με το κονδύλι, θα βγει μια βάση. Έτσι, και από εκεί και πέρα όλε οι επιχειρήσει από εκεί και πάνω θα. Αυτές τις θέσεις όπως εξυπηρετούν, όλες θα μπουν. Δεν νομίζω ότι θα διαλέξουμε μία από αυτές που έχουν υποψηφία. Θα υπολογιστεί λοιπόν, θα οριστεί μία βαθμολογία ικανή που θέλω να τους εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούμε να την ξέρουμε από τώρα. Μα κάνει να είναι το 50 και να πέρασε το. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κοκκίνδυνο λέγομαι και θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, σχετικά με το κομμάτι του τουρισμού. Η πρώτη ερώτηση αφορά κατά πόσο κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φυστάμενες και λειτουργούν, αλλά δεν διαθέτουν ένα τουριστικό σημάδι. Δεν μπορώ να σας διακόψω, γιατί έχει έρθει πάλι η δημοτική αστυνομία και γράφουν όσα αυτοκίνητα έχουν παρκάρει στον πεζόδρομο. Όποιοι λοιπόν έχουν παρκάρει παρανόμως στον πεζόδρομο, παρακαλώ να κλείσουν τα αυτοκίνητά του. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι σχετικά με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στο θεματική ενότητα. Στη θεματική ενότητα του τουρισμού, αλλά την παρούσα στιγμή δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Διότι δεν έχουν προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης των αρμόδιων φορέων στον ΕΟΤ, το ΕΟΤ μετά από αίτησή του δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού. Τι συμβαίνει με αυτές τις επιχειρήσεις και πώς μπορούν να υποβάλουν εφόσον δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Τουλάχιστον μία διετία πριν τα 11. Το γιατί μου ακούγεται λίγο δύσκολο σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
διάστημα να μην έχουμε την προβλιά. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ο κάθε υπουργείας, ο επιλέξιμος, υπάρχει και μια αντιστοιχή άδεια. Επιχείρηση που έχει τον κάθε και δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, δεν μπορεί να υποβάλει. Εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση, οπότε θα πρέπει να αποδούμε αν αυτή η επιχείρηση δεν θεωρείται υφιστάμενη και πάμε στις κατηγορίες υποσύσταση. Όπου εκεί χωρίς την άδεια λειτουργία φαντάζομαι θα μπορεί να. Ναι, αν μιλάμε για υποσύσταση, αλλά αν υπάρχει επιλέξιμο κάτω, δεν μπορεί να θεωρηθεί υφιστάμενη. Πιθανότητα να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία την αποκλείεται δηλαδή. Γιατί πρέπει να υποβάλλεται τα δεδομένα. Όχι, έχει υποβληθεί. Υπάρχουν νέε επιχειρήσει που λειτουργούν 6 μήνε και έχουν υποβάλει το. Έχετε υποβάλει το σύμμα τα χαρτιά. Έχουν υποβληθεί με τα χαρτιά και ακόμα αναμένεται το σήμα. Και έχετε υποβληθεί και έχει γίνει ο φάκελο. Έτσι νομίζετε. Αλλά αυτό λοιπόν έχει υποβληθεί. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα το πρώτο που πρέπει να βάλουμε είναι την αίτηση αυτή. Άρα δεν μιλάμε για υφιστάμενη επιχείρηση. Όχι, τι για αίτηση. Αύξηση είναι και από το 0 στο 1.